πρώτη σας συνάντηση με την κυρία Βαλάκου. Λοιπόν, η πρώτη μου συνάντηση με την κυρία Βαλάκου ήταν στις Φίνισσες. Χορός, εσύ. Εγώ ήμουν στο χορό, ναι. Λέβαια. Και θυμάμαι ότι κάναμε μια πρόβα στη Μονή Λαζαριστών και είχαμε κάτι εμείς στο κορδιά του χορού, 15 πόσες ήμασταν. Που συνήθως στο χώρο, επειδή είναι πολλά τα κορίτσια, υπάρχει έτσι ένα μπουκέτο διαθέσεων. κάτι κάναμε, όχι φασαρία ακριβώς, καθόλου φασαρία. Απλά ακούγεται εξής, ο ένας κάνει το πόδι έτσι, ο άλλος κάνει το πόδι αλλιώς και ήταν η κυρία Βαλάκου στη μέση και θα άρχιζε. Ήταν ένα μονόλογο. Λοιπόν, κάνει μια παύση και κάνει το εξής. Τίποτα, όχι έντονα, απλά. Λοιπόν, πώς νομίζω αυτό. Οι πέντε είχαν κοκκινήσει, οι άλλοι πέντε κρυβόντουσαν. Θέλω να πω ότι αυτό το λέω γιατί είναι μια προσωπικότητα για μένα που δεν κάνει πολύ θόρυβο. Όμως... είναι κοφαντική σιωπή της. Ναι, είναι... εντάξει. Υποποιητής, πολύ υποποιητής. Και είχαμε γνωριστεί εκεί και μετά ο κύριος Χουρμουζιάδης που σκηνοθέτησε την παράσταση είχε κάνει ένα πάρτι στο σπίτι του. Και τα περνούσαμε πάρα πολύ ωραία και τα είχαμε περάσει πολύ ωραία. Α, εκεί την είδα πρώτη φορά. Αλλά στο θέατρο δεν έχουμε παίξει. Έχουμε συνεργαστεί μόνο. Πώς το κάνετε αυτό τους... Πολύ απλά. Με τα μάτια. Αυτό όλο, ε. Που δείχνει σεβασμό στο κείμενο, σεβασμό στην ώρα. Και σε αυτόν που παρατηρεί επίσης. Ευτυχώς εμένα δεν μου το κάνει ποτέ αυτό το σουτ. Γιατί αν μου το έκανε θα λίγο θυμούσα και όλα αυτά κάτι. Η πρώτη συνάντηση μαζί της. Κοίτα, η κυρία Αντιγόνη Βαλάκου είναι, συγγνώμη για την έκφραση, η πιο ροκ κατάσταση που έχω δει σε γυναίκα. Μόλις την είδα. Ναι, είναι. Αυτό είναι. Δηλαδή, πάω να δω την Αντιγόνη Βαλάκου. Και με το που τη βλέπω, λέω, αυτή τη γυναίκα την ερωτεύτηκα. Δηλαδή, θα μπορούσα. Τέλος, έγινε χημεία. Εκείνη τη στιγμή έγινε ο ρόλος, έγινε το έργο, γίναν όλα. Και μετά μείναμε, μιλάγαμε για διάφορα. Και χαλάρωσα τόσο πολύ που ήταν η δική της, ξέρω να αναγνωρίζω αυτό το πράγμα, η δική της σοφία, η δική της γνώση ζωής, ύπαρξης, να σας πάρει μαζί. Που με έκανε να χαλαρώσω, να ξεχάσω και τους ρόλους και ποιοι είμαστε, που το έκανε πολύ συνειδητά, είναι πάρα πολύ συνειδητής, οτιδήποτε κάνει, οτιδήποτε φαίνεται αυθόρμητο, κρύβει πίσω του σκέψη και στόχο. Και πάντως στόχος της είναι για την αγάπη του θεάτρου, για την αγάπη του ρόλου που πιάνει την αγάπη στον άνθρωπο. Γιατί δεν είναι ξέχωρη η ζωή από το θέατρο. Οπότε, αν δεν μπορείς εσύ να κατανοήσεις και να εκτιμήσεις ορισμένα πράγματα για τη ζωή σου, δεν μπορείς ούτε στο ρόλο. Δεν μπορείς να το φέρεις στη σκηνή. Και γίνεται ένας κύκλος ενέργειας που, αν μπορείς να το κατανοήσεις και να μπεις σε αυτό το κλίμα, είναι τέλειο. Δεν χρειάζεται καν σιωπή. Πετε μου την πρώτη σας επαφή μαζί της. Στο πρώτο σας διάλογο μαζί της. Η πρώτη μου, νομίζω, πιο ουσιαστική επαφή ήταν. Εκείνο το χειμώνα είχε σκοπό να κάνει ένα έργο το οποίο δεν είχε μεταφραστεί, το θυμάστε αυτό. Και με ρώτησε αν μπορώ, αν διαβάζω αγγλικά και αν μπορώ να μεταφράσω, ήταν πολύ μικρά τα γράμματα στο κείμενο και με κάλεσε στο δωμάτιο του στο ξενοδοχείο που διάβαζα και αυτοσχέδια μετέφραζα. Ποιο ήταν το... Ποιο ήταν, αλήθεια. Προφανώς ο τελευταίος επισκέπτης. Ο τελευταίος επισκέπτης. Απίστευτο. Επομένως τον δουλεύατε χρόνια, πολύ νωρίτερα. Και τι εντύπωση σας είχε κάνει, κύριε Αναφιλιώτου? Μου είχε κάνει... Μπροστά σε ένα θηρίο, είχατε την αίσθηση ότι βρίσκεστε. Κοιτάξτε, είναι εξαιρετικά εύθορα αυτή, αλλά είναι εξαιρετικά δυνατή. Αυτό ακριβώς είναι, ότι δεν έχεις την αίσθηση ότι είσαι μπροστά σε ένα θηρίο από κοψιά. Όχι, από κοψιά. Αλλά έχεις την αίσθηση ενός ανθρώπου που αντέχει. Αντέχει με απίστευτη ποιότητα. Και αντέχει. Είναι αλήθεια αυτό. Όσο γι' αυτό να υπάρχει αντοχή. Μας αντέχετε όλους, αντέχετε τις καταστάσεις. Είμαι δοκιμασμένη σε αυτό. Κάτι ξέρετε και αν το λέτε πάντως. Ναι. Να πάμε σε διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά. Είναι κάτι που δεν το θέλω. Και δεν το θέλω για καθαρά τεχνικούς λόγους. Γιατί ως σκηνοθέτης, μην νομίζετε ότι ασχολείται μόνο με το ανέβασμα του έργου, με τις ερμηνείες και όλα αυτά. Πρέπει να κάνει του κόσμου τις δουλειές, βαριές δουλειές. Δηλαδή να τρέξει από εδώ. Θα σου γαρίσει. Χειρότερα. Να πάει να βρει τον τάδε συντελεστή, να τον πείσει. Αρχίζοντας ακόμα από τα δικαιώματα του έργου. Δηλαδή υπάρχουν τόσα πολλά τεχνικά πράγματα που εμένα δεν με έρχεται. Μη θαρείτε.
τελικά πρέπει να βρεθεί ο άνθρωπος που από όλα αυτά. Σας δανείσω τη Γεωργία τη δική μου, είπε εξαιρετική διευθύντρια παραγωγής. Λοιπόν, όλα αυτά μου φαίνονται αφόρητα και δεν θα μπορούσα να τα αντέξω δηλαδή. Γι' αυτό δεν θέλω. Και όμως δεθείτε πάρα πολύ χρόνο στη δουλειά σας. Ναι. Όλο το χρόνο σας στη δουλειά σας. Σχεδόν, ναι. Τι άλλο κάνετε άμα έχετε ελεύθερη ώρα? Χαζεύω. Ωραίο αυτό, είναι το θείο χάζεμα. Δεν μπορούσα να έχω καλύτερη απάντηση από αυτή που δώσατε. Σε τι χαζεύετε? Γενικώς. Τον κόσμο, βιτρίνες. Περπετάω έτσι, κοιτάω τον έναν τον άλλον. Μπορεί να κάνω δύο τηλέφωνα που δεν θα τα έκανα αν είχα δουλειά. Για να χαζέψω πάλι έτσι, να κουβεντιάσουμε. Να ακούσετε μουσική. Αυτό ναι. Μουσική και το διάβασμα είναι μέσα στα, τέλος πάντων, στο πρόγραμμα κατά κάποιον τρόπο. Δεν στο χάζεμα αυτό. Είναι. Φίλους έχετε? Φίλους δυστυχώς δεν έχω τόσους πολλούς. Δεν χρειάζεται και τόσους πολλοί φίλοι. Ένας δεν είναι αρκετή. Δεν έχω, ναι. Αλλά ελάχιστοι φίλοι που... Γιατί εγώ πιστεύω ότι φίλος είναι αυτός που δοκιμάζεται στον χρόνο. Μετράτε το χρόνο με τα θεατρικά έργα που έχετε με τους ρόλους σας? Όχι ακριβώς. Όχι ακριβώς. Όχι. Μπορώ να πω ότι ελάχιστα τον υπολογίζω εκεί. Γιατί πάνε με... Ποιος είναι ο χρόνος που είναι καταστατικός για σας και ουσιαστικός? Ουσιαστικός είναι, ας πούμε, όταν δοκιμάσω κάτι στη σκηνή πρώτη φορά, όπου εκεί αισθάνομαι ότι σαν να παίζονται τα πάντα. Οι δυνατότητες μου, οι δυνατότητες του έργου, οι δυνατότητες του ρόλου, σαν να πρέπει να εκτιμηθούν, να αξιοποιηθούν στο έπακρο τώρα. Τώρα, αυτή τη στιγμή. Αυτή την αίσθηση σας την έδινε ο κινηματογράφος? Όχι. Όχι. Μπορούμε να δούμε ελάχιστα από τον κινηματογράφο? Η Αντιγόνη Βαλάκου είναι καταγεγραμμένη στη συνείδηση των περισσοτέρων ως μια κυρία του θεάτρου. Ωστόσο, έχει παίξει και στον κινηματογράφο και μάλιστα σε σημαντικές παραγωγές δίπλα σε μεγάλους πρωταγωνιστές. Στην Γκόλφο... Τάσο, θα μ' αγαπάς πάντα. Πάντα. Και δεν θα χωριστούμε ποτέ. Μονάχα ο θάνατος θα μας χωρίσει. Με τον Ορέστη Μακρύ στο αμαξάκι... Ακόμη όργο έτσι. Τέτοια σπουδαία πατέρα. Και με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ στα χαμένα όνειρα του Αλέκου Σακελάριου. Έλεγε. Αγαπημένη μου Λίζα. Φαίνεται ότι τα όνειρα είναι καταδικασμένα να μένουν πάντα όνειρα. Και παλιά άνθρωποι, πάντα παλιά άνθρωποι. Γιατί. Τα όνειρα. Βλέπετε από πότε σας κυνηγούν τα όνειρα. Τα όνειρα. Αυτή ήταν πολύ όμορφη ταινία. Είναι καταδικασμένα να μένουν πάντα όνειρα. Δεν νομίζω. Και, αλλά οι παλιάθροποι, πάντα παλιάθροποι, εκεί θα συμφωνήσω εκεί, μαζί σας. Ναι, δύσκολα αλλάζουμε. Αλλά ως προς τα όνειρα, όχι, μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Και σε αυτό είμαι και πανετισμένη, θα έλεγα. Το πιστεύω απόλυτα. Το θαύμα μπορεί να προκύψει κάθε στιγμή. Και θα το προκαλεί επίστημα στο θαύμα. Επίστημα στο Θεό, τι το προκαλεί αυτό το θαύμα? Να πούμε ότι το συναντάμε και αυτό. Εσείς θα μου πείτε. Νομίζω ναι. Νομίζω ναι. Όταν κάτι πολύ προσδοκούμε, όταν κάτι πάρα πολύ το επιθυμούμε, δεν μπορεί, θα έρθει η στιγμή, θα την προκαλέσουμε δηλαδή και θα συμβεί το θαύμα. Η έκρηξη, ας πούμε. Αυτό είναι και ένα μοτίβο του έργου που παίζουμε, ξέρετε. Έτσι. Κύριε Βαράκου, πέστε μου πώς νιώθετε βλέποντας να παίζετε με ανθρώπους που έχουν φύγει. Στενοχωριέμαι πάρα πολύ. Δεν μπορώ σχεδόν. Πάρα πολύ στενοχωριέμαι. Με πειράζει τώρα που είδα τον Παπαμιχαήλ, στενοχωρέθηκα έτσι κάτι μου κάνει. Παρόλο που έχω την αίσθηση ότι δεν σας φοβίζει ο θάνατος. Γι' αυτό νομίζω ότι δίνετε καλά και τη Φλόρενς τόσο πολύ καλά. Ακούστε κάτι που δεν ελέγχω. Δεν ασχολούμαι. Δεν αφήνω να με... Να πάρει μια τέτοια ιδέα. Όχι. Δεν μπορεί κανείς να τα ελέγξει αυτά, δεν είναι. Έτσι. Οπότε, ας πούμε ότι πρέπει να... Αλλά ζούμε όμως την κάθε στιγμή μας. Η αποδοχή του αγνώστου, γιατί αυτό είναι άγνωστο, ναι. Έτσι. Είναι μια αποδοχή. Αρκεί το να ζει κανείς την κάθε στιγμή. Και εγώ πιστεύω πάρα πολύ στο τώρα.
Και αυτό είναι το θαυμαστό με το θέατρο. Ότι είναι μια τέχνη που λειτουργεί, υπάρχει, συμβαίνει τώρα. Ούτε το χτες έχει σημασία. Και το αύριο ποιος το γνωρίζει. Έχει αυτή την αξία της στιγμής που μπορεί να την κάνει μοναδική, σημαντική. Να σου πω, κάθε βράδυ όμως δημιουργείται ένα ρόλο που άλλοτε έχει τη βαρύτητά του εκεί, άλλοτε εκεί. Και νομίζω ότι πηγαίνει και με τη διάθεσή σας. Δεν νομίζω ότι το ρόλο τον πλάθεται κάθε βράδυ το ίδιο ακριβώς πράγμα. Ναι. Κοιτάξτε, δεν θυμόσαστε, δεν έχετε ίχνη και προχωράτε πάνω στα ίχνη. Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι μια παράξενη λίγο λειτουργία. Δηλαδή, αναβιώνουν αυτά κάθε βράδυ. Αναβιώνουν, ως να σημαίνουν για πρώτη φορά. Και είναι ένα στοιχείο που αν απολύψει, νομίζω ότι μειώνει πάρα πολύ την ερμηνεία. Έχω κάτι για εσάς τώρα, για εσάς τους τρεις. Μπορώ να το ακούσουμε. Στο θέατρο της Κυριακής μεταδίδεται σήμερα η κωμωδία του William Shakespeare, 12η νύχτα. Τι όμορφος! Η τιμημένη κυρία του σπιτιού ποια είναι? Αν δεν κάνω κατάχρηση του εαυτού μου, είμαι εγώ. Θα σου απαγγείλω το λόγο που είναι ύμνος για σένα και έπειτα θα σου φανερώσω την ουσία της αποστολής μου. Έλα στην ουσία, τον ύμνο σου τον χαρίζω. Ο κρίμα και είναι σε στίχους. Ένας λόγος περισσότερο για να είναι ψεύτικος. Παρακαλώ, αν έχεις τα λογικά σου, να είσαι σύντομος. Λέγε, ποιος είσαι και τι θέλεις. Το τι είμαι και τι θέλω είναι για το δικό σου αυτή η αποκάλυψη και για ό,τι ως άλλου ιεροσυλία. Άφησε μας μόνους, Μαρία. Βιόλα. Σας ακούω. Εξετάσεις σήμερα. Είναι καλά, η σκηνή η κλασική Βιόλα Ολίβια. Η Ολίβια είναι... Εκείνη ξέρει. Η Ψηλάντη. Υπήρχαν εκπομπές, ειδικά το θέατρο, όπου παρουσιάστηκαν τα μεγαλύτερα θεατρικά έργα σε υπέροχες αποδόσεις. Ζηλευτή ήταν αυτή η εποχή. Και δεν ξέρω αν αυτά τα πράγματα έχουν περισσωθεί. Έχουν περισσωθεί, αλλά θέλω να σου πω και κάτι. Εκεί μας αφήνει τη δημιουργική μας φαντασία. Άκουγες τη φωνή της και μπορεί να δημιουργήσεις την εικόνα, όλα αυτά τα πέρα. Ναι, η μαγεία του ραδιοφώνου, του ακούσματος. Ήταν σπουδαία, πολύ σημαντική τότε αυτή η εποχή για το ραδιόφωνο και για τον κόσμο. Πέστε μου κάτι, καθώς περνάνε οι εποχές και τα χρόνια και είσαστε ένας οξύτατος παρατηρητής. Μπορεί να λέτε ότι έχετε αποσυρθεί, αλλά ξέρω ότι τα βλέπετε όλα με αυτά τα μεγάλα σας μάτια και τα ανατέμνετε. Συνέχεια. Είσαστε ευτυχείς με την εποχή που ζούμε? Είμαι ευτυχής, πρώτα γιατί ζούμε και η κάθε εποχή έχει τα δικά της γνωρίσματα και αυτό δεν πρέπει να επηρεάζει, νομίζω, τον καθένα ξέχωρα και να τον κάνει δυστυχή. Τα κακό σκήμενα, αν μπορούν να διορθωθούν, ναι, να πασκίσουμε, αλλά όχι να γινόμαστε δυστυχείς, γιατί νομίζω ότι αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Επιτρέψατε ποτέ στον εαυτό σας να έχει πολύ μεγάλες εξάρσεις προς τα πάνω, προς τα κάτω, ή είχατε επιβάλλετε μια ήπια έτσι, αντιμετώπιση των πραγμάτων, ή είχατε οξύτητα στα νιάτα σας, παραδείγματος χάρη? Όχι, και στα γεράματα. Εσείς ξέρετε. Όχι, εγώ είμαι των άκρων. Είστε από τους ανθρώπους που δεν γυρνάτε, κυρία Βαλάκου. Ορίστε. Είστε από τους ανθρώπους που δεν γυρνάτε, είστε από τους ανθρώπους που μεγαλώνετε. Σας ευχαριστώ. Το ξέρετε αυτό. Όχι. Έχω περάσει πολύ και περνάω πάντα έτσι στιγμές κρίσεως που είναι προς τα πάνω ή τα κάτω που λέτε. Θα έλεγα ότι είναι και χαρακτηριστικό μου. Τι σας δίνει κάτι? Θέλετε κάτι πολύ σπουδαίο για να πάρετε μεγάλη χαρά ή παίρνετε και πολύ, με πολύ μικρά πράγματα χαρά? Ναι, και με πολύ μικρά. Και κυρίως με αυτά, θα έλεγα. Πιο πολύ με αυτά. Γιατί τα μεγάλα σπανίζουν. Μου έκανε εντύπωση, καθώς συζητούσαμε τακτικά της, που μου είπατε ότι κλείσατε το σπίτι σας στο Μαράζλιο, που ζήσατε 30 χρόνια, το πουλήσατε και πήγατε σε μια άλλη συνοικία, να μείνετε, σε μια άλλη περιοχή. Που εγώ θα έλεγα πως σαν την Αμάντα, μπορούσατε να ξεκολλήσετε από τα πράγματα με τα οποία μεγαλώνετε μαζί, με τα οποία δένεστε μαζί. Αλλά φαίνεται ότι δεν είναι έτσι. Απεναντίας. Ότι μπορείτε να κλείσετε την πόρτα και να φύγετε οποιαδήποτε ώρα. Ναι. Αυτό επίσης είναι χαρακτηριστικό μου.
κατεβάζω τις μπάρες. Σε αυτό νοιάζουμε. Κατεβάζω τις μπάρες, ναι. Και ξεχνάω. Ξεχνάω. Δεν μου αρέσει πάρα πολύ, ξέρετε, αυτό το θυμάμαι. Θυμάμαι. Μα αγανακτώ έτσι, κάπως αντιδρώ άσχημα από μέσα μου. Δεν μπορώ. Βέβαια, η μνήμη είναι πολύτιμο πράγμα. Αλλά ποια μνήμη? Όχι καθήλωση. Σβήνετε άσχημους ανθρώπους, άσχημα πράγματα. Μια και έξω. Μια και έξω. Και ανεπιστρεπτή. Είμαι το απολύτου, κυρία Παναγιώτη. Τι να κάνω. Έχω κι άλλη μια έκπληξη. Αχ, τι καλά. Σας αρέσει το κλειδί. Εμένα δεν μ' αρέσουν. Ναι. Τις φοβάμαι. Μα γι' αυτό θεωρείται δυσάρεστο συνέστημα η έκπληξη. Όταν μου λένε σου έχω μία έκπληξη. Ναι. Αλλά εδώ είμαι σίγουρη ότι θα είναι ευχάριστη. Ξέρετε πότε μόνο με ευχαριστώ όταν μου λένε σου έχω μία έκπληξη? Μόνο η γονή μου, η οποία είναι 3χρονών, ναι, και βάζει πίσω από τα χέρια του και μου λέει «Σου έχω μία έκπληξη». Μόνο αυτή την έκπληξη. Κανέναν άλλο δεν εμπιστεύεστε? Από τους ανθρώπους. Σε έκπληξη, όχι. Μόνο αυτή την έκπληξη της Άννας. Μόνο αυτό. Σου έχω μία έκπληξη. Μόνο αυτό. Αλλά αυτή η έκπληξη που θα σας κάνω είναι... Θα δείτε. Τρελή του Σέιο. Η Μαρία Γιαννάκη έχει γράψει ιστορία καταπληκτικό κόστο. Είναι εκπληκτικό ρούχο. Αν δείτε δε την ουρά πίσω που κάλυπτε όλο πάνω το πρατικάμπιλε, το πατάρι. Το πατάρι. Είναι τρομερό πράγμα. Θα το δείξουμε και από κοντά, θα έχετε πρόκειται να το περιγράψει. Και εδώ. Μύδια του Ευρυπίδη. Γιάννης Μεντζικόφ. Γιάννης Μεντζικόφ. Εξαιρετικό κουστούμι. Εξαιρετικό. Φοβερό εξαιρετικό κουστούμι. Βασιλικό κουστούμι και ταυτόχρονα. Ερωτικό. Ερωτικό και ταυτόχρονα. Μόλις τις αποχρώσεις της Ανατολής επάνω του, δηλαδή το ξενικό, όπως το κάνει ο Ευρυπίδης που το παρουσιάζει ξενικό, αυτή τη γυναίκα, την ξενόφερτη, το έχει όλο εδώ, σε αυτά που έχει κάνει. Και είναι και σαν γυναίκα αράχνη, γιατί είναι σαν αράχνη που τα έχει πλώσει. Υπέροχο. Θέλω να σας πω πως ήταν πολύ δύσκολο να τα έχουμε σήμερα εδώ και το χρωστάμε στον Νίκο Κούρκουλο, που νομίζω πως σας αγαπάει ιδιαίτερα κι αυτός. Αλλιώς δεν θα μας τα δίνε. Κοιτάξτε, κάπου είναι σωστό να μην βγαίνουν αυτά, να μην κυκλοφορούν τα ρούχα. Γιατί καταστρέφονται, φθήρονται. Μια ολόκληρη ιστορία είναι. Ή χάνονται πολλές φορές ακόμα. Και είναι σωστό να μην τα δίνουν. Αλλά ευχαριστώ και εγώ προσωπικά για τη χειρονομία αυτή. Να μας τα παραχωρήσουν, να σας τα παραχωρήσουν, για να μου τα προσφέρετε. Είναι υπέροχα. Έχουν σημασία όλα αυτά για τον ηθοποιό? Έχουν. Δηλαδή το ρούχο είναι μέρος της ερμηνείας, μέρος του ρόλου. Το φοράς, η όψη. Η όψη. Και βέβαια παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Συμφωνώ. Και ναι. Ας ρωτήσω τι διδαχθήκατε από τη χρόνια επαφή που είχατε με την κυρία Βαλάκου στο περί ανέμων και υδάτων. Η κυρία Βαλάκου δεν έχει αυτό που λέμε γενικότερα η ποιότητα. Είναι η προσωπική της ποιότητα, το προσωπικό της στίγμα. Και αυτό εμένα, εκτός του μου άρεσε πολύ που το έβλεπα, είναι για μένα ένα παράδειγμα προς μίμηση. Ενώ ο κύριος Τζόρτζο. Πώς αποφύγει. Το καλό και το κακό. Δεν μπορεί να υπάρξει το καλό χωρίς το κακό. Ξέρεις γιατί το είπα, γιατί πλέον κάναμε. Όχι και εγώ. Εγώ τι μπορώ να πω για αυτό, αν είναι η ίδια ερώτηση, θα δανειστώ κάποιες φράσεις μέσα από το έργο. Διδάσκομαι μάλλον τη σημασία της σιωπής, το να μπορείς να ζεις με αξιοπρέπεια και να αποδέχεσαι τη ζωή που είναι το άγνωστο. Αλλά να το αποδέχεσαι με αυτή τη δύναμη, την πίστη και την ποιότητα ψυχής που διαθέτει η Αντιγόνη. Και δεν φλότου. Εγώ νομίζω τη δύναμή της να αντέχει. Να αντέχει σε αυτό το επίπεδο όμως. Και αυτό που είδα όταν ήμασταν μαζί στις Φοίνησες και αυτό που βλέπω όταν πηγαίνουμε εδώ στο θέατρο, είναι κάτι πολύ σπάνιο, που είναι και πέρα και πάνω το ταλέντο της και το ήθος της και την πείρα της, που είναι ότι φλέγεται, ότι καίγεται στη σκηνή. Και αυτό είναι απίστευτο. Αυτό δεν ξέρω πώς γίνεται.
Δεν έχω παρά να πω ευχαριστώ στα παιδιά και να τους πω ότι τους αγαπώ. Να πω κι εγώ. Εγώ έχω μείνει έκταυλη από αυτά τα μάτια που είναι σαν λίμνες, με τόσο συναισθηματισμό και τέτοια δύναμη και τέτοια θέληση για χαρά και για ζωή και για το όνειρο. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Βαλάκου, που είστε μαζί μου απόψε. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και που πέρασα καλά. Που δεν σας κάψαμε το χρόνο σας. Απέναντι σας ήταν πολύ όμορφο. Ευχαριστώ. Καλή σας νύχτα, κυρία Βαλάκου. Να είστε καλά. Και εσείς να είστε καλά. Και οι θεατές μας.